Οπότε θα έρθω στον κύριο Παφίλη. Εσείς τι λέτε κύριε Παφίλη, γιατί η κριτική του κυρίου Κουτσούμπα στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν σφοδρότατη. Ναι, είναι σχρό αυτό που έγινε. Και είναι σχρό. Το κυριότερο είναι ότι απευθύνεται, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μάθει να λέει ψέματα. Λέει ότι είναι 600.000 άνθρωποι. Το 2019 οι χρυσαυγίτες πήραν 160.000. Με τι δεδομένο. Τις δολοφονίες φύσα Αιγυπτίων την καταδίκη σαν εγκληματική οργάνωση και τώρα πλέον δεν είμαστε στους 600.000. Είμαστε σε 160.000 που είναι φασίστες. Και γιατί δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Δεν είναι παραπλανημένοι. Και όλη αυτή η ιστορία που λέγεται από τον κύριο Τσίπρα είναι απαράδεκτη και είναι μια πολύ μεγάλη ντροπή. Και θυσιάζεται στο βωμό να πάρουμε κανένα ψηφαλάκι. Και αυτό γίνεται και πιο τραγικό, θα έλεγα, για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι βγαίνει, ας πούμε, ο Μπαρμπαρούσης, τον ξέρετε, και κάνει προεκλογική εκστρατεία στην Ετωλοακαρνανία για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν μηνύματα από τέτοιους φασίστες που λένε ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Μητσοτάκης. Τα σχόλια, να τα κρίνει θα ο Θα κλείσω τη συνομιλία κύριε, μας κύριε, ξεκινώντας κύριε, από τον κύριο Παφίλη για κύριε, να, πάνε, πάνε, να πάμε αντί ατίστροφα... Το ερώτημα εγώ, και, εγώ, με εγώ, τη... εγώ, εγώ, εγώ. και, με τον Κατρούγκαλο. Ακούστε, ξέρετε τώρα υπάρχουν και όρια. Θα σα πω γιατί. Λοιπόν, Κατρούγκαλο για τον νόμο που τον ονομάσαν ψαλιδοχέρι οι εργαζόμενοι. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, πρακτικά τη Βουλή αυτά, αλλάζουμε το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, επιφέροντα μία τομή που επί δεκαετίε είχε ανάγκη ο τόπο. Τα ίδια είπε και ο κύριο Τσίπρα, τα ίδια είπε και ο κύριο Μπάρκα, για να μην το χρόνο. Μάλιστα. Φυσικά αυτό που έγινε ήταν το στις στι τσέπε των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολούμενων. Τι λένε σήμερα οι αθεόφοβοι, Ότι αυτά μα τα υποχρέωσε το τρίτο μνημόνιο. Να απαντήσει ο κύριο Φαραντούρη για... για να κλείσουμε με την κυρία Κεφαλογιάννη. Να Βοηθήστε κλείσουμε λίγο. με 30 με, με, με δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μπροστά στι εκλογέ, το δίλημα που υπάρχει στο λαό και πρέπει να το εκτιμήσει είναι αν θα συνεχίσουμε στην ίδια πολιτική που είναι δεδομένη, γιατί τα προγράμματα των άλλων κομμάτων είναι copy-paste που λένε, είναι τα ίδια, είναι τα ανάκαμψη προγράμματα σταθερότητες κλπ ναι. κλπ, ή, να, να κλείσω τη φράση μου, ή αν θα ενισχυθεί το ΚΚΕ, που υπάρχει ρεύμα και πρέπει να πέσει στην κάλπη, για να υπάρξει μια αντιπολίτευση, να οργανώσει το λαό για να αντιμετωπίσει τη νέα λέλαπα, που έρχεται και που είναι συμφωνημένη κυρία Ζαχαράκη. Πολύ. Ε, ε, και το επισημαίνετε. Καλή επιτυχία στο κουκούε Και θα την έχουμε. Θα τα πούμε να και την Κυριακή το βράδυ. Θα την έχουμε. Μάστε όλοι καλά. Και τελευταία στιγμή ένα κόσμο που ταλαντεύεται θα, θα το ρίξει Ευχαριστώ. να ξέρει. καλό.